πάμε να δώσουμε αρχικά την καλησπέρα μας στην φίλη την Αγγελική που θα μας βοηθήσει με μετάφραση. Καλησπέρα, Αγγελική. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Με την ωραία σας εκπομπή. Να είσαι καλά. Και θα μας βοηθήσεις πάρα πολύ με τα εξαιρετικά σου ρώσικα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον διαγώνιο παίχτη του Ηρακλή που χθες ήταν φανταστικός. Ο Ιγκόρ Ποπόφ είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Οπότε με τη βοήθειά σου να τον καλησπερίσουμε στην εκπομπή. Здравствуйте, Игорь. Вас приветствует передача. Еще раз я вам привожу, что, в общем, добрый вечер. Hello, Igor. Добрый вечер. Hello, Igor. Добрый вечер. Приятно вас слышать всех. Θέλουμε να... Ναι, πες μου, Αγγελική. Χαίρετε πάρα πολύ ότι ακούει, ας πούμε. Ότι είναι εδώ κοντά μας. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Τα αγγλικά του δεν είναι πάρα πολύ καλά να πούμε στον κόσμο, γι' αυτό και με την δική σου βοήθεια θα μπούμε στη διαδικασία της συνέντευξης. Αρχικά θέλουμε να μας πει για το χθεσινό παιχνίδι, την σημαντική νίκη του Ηρακλή και για τη δική του παρουσία, γιατί ήταν εξαιρετικός με τους πόντους που πήρε στο μάτσο. Вы можете нам сказать... Два-три слова описать вчерашнюю игру и ваши вчера победы, можно сказать так. Да, конечно. У нас был очень долгий перерыв между играми. Мы без игр провели 3 недели. И честно вам сказать, что вчерашняя игра далась всей команде очень тяжело, потому что, естественно, долгое время без игр, оно просто так не проходит. Конечно, мы готовились. Тренировались усердно, упорно, но, как говорится, всегда игровая практика намного лучше, чем без нее. Поэтому игра далась тяжело. Ωραία. Ο Εγκόρ λέει ότι κάνανε 3 εβδομάδες παύση, δεν έπαιζε ομάδα. Ναι, είχε παύση. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμμαζευτούν όλοι. Βέβαια, ετοιμαστήκανε πάρα πολύ καλά. Δεν τους δόθηκε εύκολα η νίκη, αλλά προετοιμαστήκανε πάρα πολύ καλά και κάνανε αδύνατο δυνατόν, δώσανε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Για τον ίδιο αυτοί 24 πόντοι που πέτυχε χθες, που ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, πώς μπορεί να το σχολιάσει για τον ίδιο, για την απόδοσή του? Πώς μπορώ να ρωτήσω για τα αγγλικά, στα αγγλικά? Για την απόδοσή του, για τους 24 πόντους που σημείωσε χθες. Ποιο είναι το δικό του σχόλιο για το ότι ήταν πάρα πολύ καλός ο ίδιος στο παιχνίδι? Игорь, скажите, пожалуйста, вот 24-й, как он называется там по-русски, я не знаю, волейболе, что вы можете сказать, то, что вы забили? В таймбрейке вы имеете в виду 24 или по статистике 24 очка? Да, вот этот. Ну, у нас хорошая сыгранность со связкой. Мне очень нравится, как Коста пасует. Недаром он играл на Олимпийских играх. Поэтому тут не только моя заслуга в том, что я забиваю мячи. Естественно, связка и помощь команды. Она дает о себе знать, так что это не только моя заслуга. Я перевожу, да? Лею о Егору о тезене на моноидики ту... Απόδοση. Νίκη, απόδοση, ναι, γιατί προσπάθησε όλη η ομάδα, έχει να κάνει με όλη η ομάδα, οπότε δεν μπορεί να πει, ας πούμε, ότι είναι κάτι δικό του, έτσι, οφείλει σε όλη την ομάδα. Προσπάθει όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Απομένει πλέον, υπάρχει ένα παιχνίδι για να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά είναι το Final Four Κυπέλλου, όπου θα παίξει ο Ηρακλής ένα περίπου μήνα στην Κρήτη. Τι θέλει να πετύχει με τον Ηρακλή και στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, ποιοι είναι οι δικοί του στόχοι? Ωραία. Игорь, у вас будет еще какая-то игра. Что вы хотите вот в ней, ну, что вы хотите вообще, что вы ждете от этой игры? Я очень волнуюсь, поэтому... честно говоря, скажу вам, что нам в обязательном порядке надо выигрывать эту игру, чтобы занять более высокое место и чтобы в плей-оффе нам было легче играть с более, скажем так, слабой командой. Естественно, жду только победы. На другое не настраиваюсь.
То есть я передаю, что вы ждете только победы на другой этаже. Не да, даже не рассчитываю на другое, конечно. Хорошо, я так это и передам. Ο Εγκόρ λέει ότι θα επιδιώξει μόνο τη νίκη και μόνο νίκη, γιατί τίποτα άλλο δεν συζητάει αυτό. Δηλαδή πρέπει να παίξουν για να νικήσουν. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, για το κύπελο, για το Final Four που θα γίνει σε ένα μήνα, που θα παίξει ο Ηρακλής στις τέσσερις καλύτερες ομάδες. Ωραία. Он спрашивает за финал, вот как это будет? Финал четырех, да. Финал четырех, да. А что именно спрашивает? Он спрашивает, что вы думаете по поводу этой игры, что вы можете сказать, как вы настроены? Финал четырех, на самом деле, это очень, во-первых, это очень интересное мероприятие, потому что финал, он сам по себе всегда интересен. И... Опять же, конечно, мы ждем только победы, надо настраиваться. Самое хорошее, что у нас сейчас очень, скажем так, хорошая кондиция в команде. Мы друг друга понимаем, мы друг друга поддерживаем во всем. И, естественно, с каждым днем движемся только вперед и хотим только побед. Отлично. Γιώργο, μεταφράζω αυτό που είπε ο Γκορ, ναι. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι, λέει, ότι ας πούμε, επειδή είναι το τελευταίο, όχι το τελευταίο, επειδή είναι σημαντικό παιχνίδι και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να φτάσουν εκεί και περιμένουν μόνο από αυτό το παιχνίδι νίκη, τίποτα άλλο. Για να προκριθούν στο τελικό προφανώς για το, ναι. Για το κύπελο. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Α, κάτι τελευταίο. Η ζωή του εδώ στη Θεσσαλονίκη, η παρουσία του στην ομάδα με τον Ηρακλή, αν έχει κάνει κάποιους φίλους, αν περνάει καλά εδώ, αν νιώθει καλά στην οικογένεια του Ηρακλή και στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες που βρίσκεται εδώ και βοηθάει πολύ την ομάδα, γιατί είναι σημαντική η παρουσία του στην ομάδα. Ωραία. Игорь, вас спрашивают, как вы вообще в семье этой команды Ираклис, как вы вообще проводите время, если вы нашли друзей, ваша, то, что вы находитесь в вашей команде, в команде Ираклис, это очень значимо для этой команды, вот мне говорят. И вообще, как вы проводите время, и если вам нравится, скажите вот в двух-трех словах вообще. Конечно, мне было приятно изначально приехать в команду «Ираклис». Я играл против нее, когда я был молодым, и играл в «Динамо». И было это в Москве. И честно вам сказать, что, конечно, для меня приятно познакомиться со всеми ребятами, было со всем начальством. И для меня это действительно как семья, потому что отношения в команде очень-очень благоприятные. И все люди, которые работают и играют со мной, все доброжелательные. Очень приятная атмосфера мне... На самом деле очень нравится здесь. Время, а вы, наверное, это переведете потом, чтобы мне проще, да, было разделить на два. Да, конечно, да, я пока сейчас перевожу. Георгий Лео, Егор, Оти, Эпикс, Поля, что Динамо, Эгин, Пихниди, Тимошка, Кепикс, дади, Итан, Санди, Поля, Омада, Митан. Метан, Ираклий, Итан, Адипали, не? Ναι, και χαίρεται πάρα πολύ. Είναι τιμή του τώρα να γνωρίσει όλα αυτά τα παιδιά, προπονητές. Είναι πάρα πολύ φίλοι, νιώθω πολύ οικογένεια αυτή την ομάδα. Είναι μεγάλη τιμή του να είναι εδώ με τα παιδιά και νιώθω πολύ οικία, ας πούμε. Κάτι εδώ είπε και για ατμόσφαιρα. Έπιασα μια λέξη ατμόσφαιρα να λέει. Μάλλον για το γήπεδο. Μάλλον για το γήπεδο, ότι του αρέσει η ατμόσφαιρα, δεν ξέρω. Ναι, γενικώς δηλαδή νιώθω πάρα πολύ οικία, του αρέσει όλη η ατμόσφαιρα και νιώθω πολύ οικογένεια. Ωραία. Αυτό το χώρο. Ωραία. Και θέλει να πει και κάτι άλλο μεσολυκτάκι. Ναι, ναι, ναι. Игорь, да, скажите, что вы еще хотели рассказать. По поводу того, как я провожу время, ну, честно сказать, хотелось бы и на пляжике позагорать, но не удается, так как пока погода не позволяет. Так, гуляю, хожу, смотрю, очень много старых зданий, церквей. Мне нравится здесь. И, естественно, меня очень радует то, что есть электрические самокаты. Это мне, конечно, прям... преодолевать на них расстояние очень легко. Отлично.
Я перевожу, да? Ага. Λέει ο Ιγκόρ ότι γενικώς περνάει την Όρτο πάρα πολύ όμορφο εδώ, του αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Θα ήθελε να είναι καλύτερος καιρός τώρα για να μπορέσει να κάνει μπάνιο, αλλά δεν πειράζει, του αρέσουν αρχές. Από τώρα, Από τώρα, ναι. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος ότι βρίσκει η Θεσσαλονίκη ηλεκτρικά ποδήλατα, οπότε μπορεί να διανύει πάρα πολλά, έτσι, ας πούμε, κάποιες αποστάσεις. Ναι. Μάλιστα. Την πόλη, το αρέσει η πόλη και γενικώς περνάει πάρα περνάει πολύ καλά. Περνάει καλά και το χαίρεται. Ναι, 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 ωραία, ναι, να τον ευχαριστήσουμε είστε. Πάρα πολύ που ήταν εδώ μαζί μας και να το ευχηθούμε mm-hmm. φυσικά ό,τι καλύτερο στη συνέχεια στο πρωτάθλημα και στο κύπελο για τους στόχους που έχει θέσει με τον Ηρακλή. Вас благодарят за то, что вы дали интервью. Вам желают ребята, чтобы успехов в игре и в последней самой важной значимой игре для команды «Ираклис». Спасибо вам большое за то, что вы вот пришли и дали интервью. Спасибо, и вам спасибо, что пригласили. И большое спасибо болельщикам, которые нас всегда поддерживают. Ευχαριστώ спасибо. Πολύ που το καλέσατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ και το κοινό που τους υποστηρίζει, τους φανς. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо. And you. Спасибо, Igor. See you. See you. Ciao, ciao. Αγγελική, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ για τη βοήθεια. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Bye.